Μια από τις μεγαλύτερες μονές της Κύπρου θα επισκεφθούμε σήμερα, την Ιερά Μονή Μαχαιρά, με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την μακρά ιστορία της μονής, αλλά και να συναντήσουμε τον ηγούμενό της, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Λίδρας, κύριο Επιφάνιο. Τώρα βγαίνουμε από τη Λευκωσία, περάσαμε από τα προάστια Στρόβολος, προχωρήσαμε στην κάτω και πάνω Λακατάμια και προχωράμε προς την Δευτέρα, όπου θα πιάσουμε το δρόμο για να πάμε στον μοναστήρι της Παναγίας του Μαχαιρά. Η απόσταση από τη Λευκωσία είναι περίπου μια ώρα, επειδή είναι δασικός ο δρόμος, έχει πολλές στροφές και εκεί μας περιμένει ο ηγούμενος, ο επίσκοπος Λίδρας Επιφάνιος. Θα μας εξηγήσει για το μοναστήρι που έχει ιστορία πράγματι σπουδαία. Η συμβολή της μονής είναι τεραστία και θα δούμε τα διάφορα κειμήλια που έχει η μονή και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το κρυσφύγιο του Γρηγόρη Αυξεντίου, εκεί που έγινε το ολοκαύτωμα, η ηρωική αντίσταση του Αυξεντίου και των συναγωνιστών του. Εδώ βρισκόμαστε δεξιά μας, είναι το χωριό Ψιμολόφου. Το ψι γράφεται με γιώτα και η λέξη ψίμος σημαίνει χαμηλός. Άρα είναι μια περιοχή που έχει χαμηλούς λόφους εδώ, γι' αυτό λέγεται Ψιμολόφου. Τα χωριά αυτά που περνάμε τώρα είναι κυρίως γεωργικά χωριά. Ωστόσο οι κάτοικοι εργάζονται στη Λευκωσία. Έχουν πιο πολύ είτε μικροεπιχειρήσεις ή μεγάλες επιχειρήσεις ή ακόμη εργάζονται στις τράπεζες, στα σχολεία κλπ. Η περιοχή παράγει εδώ σιτηρά. Ωστόσο, πιο κάτω που περάσαμε η Δευτέρα, θεωρείται η περιοχή του πράσινου χρυσού. Δηλαδή, παράγει πάρα πολλά λαχανικά. Σπανάκι, το μαρούλι, η ρόκα, μαϊντανός κλπ. Και λίγο πιο πέρα, δεξιά, υπάρχει το χωριό, είναι Εργάτες, που εκεί παράγουν πάρα πολλά τα χρυσόμυλα. Και αρκετές ελιές παράγονται στην περιοχή εδώ. Μπροστά μας τώρα μπαίνουμε στο χωριό που λέγεται Πέρα Ορεινής. Έτσι ονομάζεται το χωριό, γιατί ήταν απέναντι από τον ποταμό. Και στα δεξιά είχαμε περάσει προχθές και πήγαμε στο χωριό Επισκοπιό και Πολιτικό. Το χωριό αυτό που θα περάσουμε σε λίγο λέγεται Καμπιά. Έχει πολλά καμπίσματα, δηλαδή πολλές έτσι θα λέγαμε όμορφες περιοχές. Κατά μία εκδοχή από εδώ κατάγεται και ο Αρχιεπίσκοπος, ο Εθνομάρτυρας Κυπριανός. Η άλλη εκδοχή είναι ότι κατάγεται από το Στρόβολο και έτσι υπάρχει μεταξύ τους μια, ας το πούμε, μια αντιπαλότητα. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι πρόγονοι του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού καταγόντουσαν από τα Καμπιά. Ο Κυπριανός μάλλον κατάγεται από το Στρόβολο, γιατί εκεί λέγουν ότι είναι η κατοικία του, το γονιόν του. Εδώ οι Καμπιώτες, όπως λέμε εδώ στην Κύπρο, διεκδικούν τον Κυπριανό ότι είναι δικός τους. Το βουνό πάνω που βλέπουμε λέγεται Κιόνια, και αυτό είναι μια, είναι μάλλον για σκοπούς τηλεπικοινωνίας που είναι εκεί. Υπάρχουν εκεί άνθρωποι, υπάλληλοι του κράτους, για να μπορούν να παρακολουθούν και να συντηρούν το σταθμό. Εδώ λοιπόν το χωριό, εδώ είναι η εκκλησία του χωριού, στα δεξιά μας, και έχουμε μάλιστα βάλει εδώ και την προτομή του Εθνομάρτυρα Κυπριανού με παραστάσεις από το μαρτύριό του, 1756-1821. Βέβαια, όπως είπαμε, τα λείψανα των Εθνομαρτύρων αυτών βρίσκονται θησαυρισμένα στο προάβλιο του ναού της Φανερωμένης στη Λευκωσία. Το δάσος αυτό λέγεται Αδερφή και Μαχαιρά.
Γιατί λέγεται αδελφή, δεν ξέρω. Δεν έχουμε καμιά είδηση. Ωστόσο, το μοναστήριο του Μαχερά δεν φαίνεται από εδώ. Όμως, όπως το βλέπουμε μπροστά μας, λίγο προς τις μας και προς τα κάτω, είναι εκεί το μοναστήριο του Μαχερά. Τώρα μπαίνουμε στο χωριό Καπέδες, που είναι το τελευταίο χωριό προς τη Μονή Μαχερά. Ένας ωραίος τόπος, εξοχικός, υπάρχουν εδώ εστιατόρια και πάρα πολλοί έρχονται κυρίως την Κυριακή το μεσημέρι για να φάνε και να περάσουν καλά την ημέρα. Εδώ είναι η Παναγία του Μαχερά απέναντι και αυτές οι πινακίδες τοποθετήθηκαν όταν γιορτάζαμε το 2002. Γιορτάζαμε τα 800 χρόνια από τη σύνδεση του Μαχερά. Και εδώ τώρα έχουμε ακόμη 13 χιλιόμετρα μέχρι τη Μονή Μαχερά. Όταν κανείς επισκέπτεται παλαιές και ιστορικές ιερές μονές, οι οποίες όμως είναι επανδρωμένες σήμερα, χαίρεται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι επισκέπτεται έναν τόπο ιερό, έναν τόπο αγιασμένο, ο οποίος αγιάστηκε από τους πατέρες που έζησαν στον τόπο αυτό αιώνες πριν. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχει συνέχεια, υπάρχει ζωή, ο τόπος ο οποίος είναι επανδρωμένος, δεν είναι ένας τόπος νεκρός, είναι ένας τόπος ζωντανός, ένας τόπος ο οποίος μαρτυρεί ότι η Εκκλησία κάνει έργο διαχρονικό, έργο το οποίο δεν γίνεται για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά ένα έργο το οποίο επεκτείνεται στην αιωνιότητα. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία, αλλά και την τιμή να είναι κοντά μας ο Άγιος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας του Μαχερά, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λίδρας, κύριος Επιφάνιος. Είναι ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Μαχερά, της ιστορικής αυτής Ιεράς Μονής. Μας δέχεται, άνοιξε το μοναστήρι του, μας ξαναγεί στην Ιερά Μονή του. Εμείς τον ευχαριστούμε πολύ
για την αγάπη του, για τη φιλοξενία του και θα τον παρακαλούσαμε να μας πει την ιστορία της Ιεράς Μονής και οτιδήποτε άλλο νομίζει ότι θα είναι ωφέλιμο για τους αγαπητούς τηλεθεατές της 4Ε. Σας καλωσορίζουμε στο μοναστήρι μας, το μοναστήρι της Παναγίας του Μαχαιρά. Ιστορικά το μοναστήρι ανάγει την αρχή του από την εποχή της οικονομαχίας, όταν ένας μοναχός, ο οποίος βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, για να προστατεύσει την εικόνα της Παναγίας μας, την επήρε από τις βλαχέρνες, όπως υπολογίζουμε και όπως η παράδοση μας λέει, έχει καταγραφεί στην παράδοση, και την έφερε εδώ στα μέρη της Κύπρου και συγκεκριμένα εδώ στο όρος του Μαχαιρά, στις πρόβοδες του Τροόδους, όπου μέσα σε ένα σπήλαιο ο ίδιος εγκαταβίωσε και φύλαξε την εικόνα. Αυτόν διασώζει παράδοση, διότι και πάνω στην εικόνα υπάρχει η επιγραφή Άγιος Ορίτισσα ή Αγίος Ορίτισσα, δηλαδή η εικόνα της Παναγίας που βρισκόταν πάνω από την Αγία Σωρό. Η Αγία Σωρός ήταν τα ενδύματα της Παναγίας μας, τα οποία βρίσκονταν στην Εκκλησία του Βλαχερνό. Την εποχή εκείνη της οικονομαχίας που την έφερε ο ασκητής εδώ, την έκρυψε σε ένα σπήλαιο όπως είπαμε και ακολούθως χάθηκαν τα ίχνη του και η εικόνα της Παναγίας κρύβηκε μέσα σε αυτό το σπήλαιο από τη φύση. Έτσι οικονόμησε η πρόνοια του Θεού. Τα μέσα του 11ου αιώνα, λόγω των αραβικών επιδρομών, δύο μοναχοί από την Παλαιστίνη ήρθαν και εγκαταβίωσαν στην Μονή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στον Κουτσοβέντη, που είναι στην απέναντι οροσειρά του Πενταδαχτύλου, η οποία φαίνεται από εδώ. Αυτοί οι δύο μοναχοί κάποια στιγμή άρχισαν να βλέπουν φως αυτόν τον χώρο και ξεκίνησαν να δουν τι ήταν αυτόν τον φως που έβλεπαν. Προχωρώντας μέσα στο δάσος αυτό, το οποίο ήταν και δύσβατο, άκουσαν μια γυναικεία φωνή να τους λέει: «Πάρτε το μαχαίρι και κόψετε τους βάτους». Βρήκαν μπροστά τους ένα μαχαίρι, έκοψαν τους βάτους, βρήκαν τον είσοδο της πηγιάς, μπήκαν μέσα και βρήκαν την εικόνα της Παναγίας. Και έτσι εγκαταστάθηκαν σε αυτόν τον χώρο. Κοντά σε αυτούς τους δύο πρώτους μοναχούς, τον Άγιον Νεόφυτον και τον Άγιον Ιγνάτιο, οι οποίοι είναι δύο από τους κτήτορες, άρχισαν να πλησιάζουν και άλλοι άνθρωποι που ήθελαν να γίνουν μοναχοί. Και σιγά σιγά έγινε μία μικρή ομάδα. Αυτή η μικρή ομάδα επλήθυνε και υπήρχε η ανάγκη της συγκρότησης ενός κτηριακού συγκροτήματος για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους τις πνευματικές, τις μοναστηριακές. Έτσι απευθύνθηκαν στον τότε αυτοκράτορα του Βυζαντίου, διότι και η Κύπρος ήταν μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Μανουήλ πρώτον των Κομνηνών, ο οποίος ευασίλευσε μεταξύ του 1143 και 1180, όπου τους έδωσε την άδεια, τα χρήματα και τα προνόμια. Γι' αυτό και το μοναστήρι λέγεται Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή, λόγω των προνομίων που έδωσε ο αυτοκράτορας. Ήρθαν πίσω και έχτισαν το μοναστήρι. Ιστορικά, η οικοδομή της Μονής ετελείωσε το 1201 και ο Άγιος Νίλος, ο οποίος είναι ο πρώτος ηγούμενος και ένας από τους τέσσερις κτήτορες της Μονής, μαζί με τον Άγιον Προκόπιον και τους δύο προαναφερθέντες Νεόφυτον και Ιγνάτιον, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτήν την εικόνα, εκεί στο προσκυνητάρι, αποτελούν τους τέσσερις κτήτορές μας. Και ο πρώτος ηγούμενος, ο Άγιος Νίλος, έγραψε την διεπική διάταξη όπου αναφέρονται τα ιστορικά στοιχεία. Το μοναστήρι από τότε που οργανώθηκε στην κοινοβιακή του μορφή δεν σταμάτησε, δεν έπαυσε ποτέ τη λειτουργία, παρόλο που δύο φορές εκάηκε. Η πρώτη φορά που εκάηκε ήταν το 1530 και η δεύτερη φορά που εκάηκε ήταν το 1892. Παρά τα αυτά, οι πατέρες ξανάχτισαν το μοναστήρι και συνέχισαν τη λειτουργία. Εκτός τους προαναφερθέντες χτήτορες, οι οποίοι είναι οι Άγιοι μας, άλλοι γνωστοί Άγιοι και μάλιστα σχεδόν αμέσως μετά τους κτήτορες, είναι οι δύο οσιομάρτυρες,
ο Γεράσιμος και ο Γεννάδιος. Είναι σε εκείνη την εικόνα που βρίσκεται στο προσκυνητάρι. Μαζί με άλλους 11 οσιομάρτυρες, οι γνωστοί οσιομάρτυρες της Κανδάρας. Και αυτοί μαρτύρησαν 19 Μαΐου του 1231, 30 χρόνια μετά το χτίσιμο της Μονής. Από τους υπόλοιπους 11 μάρτυρες, οσιομάρτυρες της Κανδάρας, οι 5, ο ηγούμενος και άλλοι 4, είχαν εγκατασταθεί στο μοναστήρι για κάποιο χρονικό διάστημα πριν πάνε και εγκατασταθούν στη Μονή της Κανδάρας. Οπότε συνολικά είναι 7 οι μάρτυρες που έχουν σχέση με το μοναστήρι μας. Το μοναστήρι συνεχίζει την πορεία του και παρόλο που διαδέχεται ο ένας κατακτητής τους άλλους, το μοναστήρι προχωρά τον μοναστικό του κανόνα, το πρόγραμμα του, την πνευματική του πρόοδο και πέραν των πνευματικών έργων έχει να προσφέρει και στην πολιτεία και στην κοινωνία πάρα πολλά. Πρώτα-πρώτα ιδρύεται σχολείο στο μοναστήρι από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του και τα παιδιά της γύρω περιοχής, όπως επίσης και όσοι ήθελαν να γίνουν μοναχοί, έρχονται και μαθαίνουν εδώ γράμματα. Ακολούθως, την περίοδο της τουρκοκρατίας, υπάρχει το κρυφό σχολείο που πάλι βοηθά τον τόπο. Και με ανθρώπους μοναχούς οι οποίοι αφιερώνονται στην αντιγραφή ακολουθιών και στην αντιγραφή βιβλίων στέλνουν τα διάφορα αυτά βιβλία στις εκκλησίες σε όλη την Κύπρο για να μπορέσουν οι άνθρωποι να λατρεύουν τον Θεό και να δοξάζουν τους Αγίους και από την άλλη να μαθαίνουν και γράμματα. Οπότε την περίοδο της τουρκοκρατίας έχουμε μια σημαντική προσωπικότητα της εκκλησιαστικής ιστορίας η οποία προέρχεται από τον Μαχαιρά. Και αυτός είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, τον οποίο απαχώνησαν οι Τούρκοι το 1821. Αυτός έρχεται από μικρή ηλικία στο μοναστήρι και όπως αναφέρει ο ίδιος εκ της βαλβίδος του βίου του και αφού εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι και έπαθεν τα πρώτα γράμματα, ακολούθως οι πατέρες τον έστειλαν να μάθει περαιτέρω γράμματα και να κάνει περαιτέρω σπουδές στο Ελληνομουσείο που είχε ιδρύσει τα προηγούμενα χρόνια οι Αρχιεπίσκοποι, στην Αρχιεπισκοπή, είναι εκεί στο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Πίπη, στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο των Παλαιών. Αφού κάνει εκεί 3 χρόνια μαθήματα, επιστρέφει στο μοναστήρι και κάποια στιγμή που μεγαλώνει και φτάνει σε νόμιμη ηλικία, το χειροτονούν διάκονο. Επειδή η εποχή εκείνη η τουρκοκρατία, το μοναστήρι είχε φτάσει σε άθλια κατάσταση τόσο οικονομικά όσο και χτιριακά, οι πατέρες αποφασίζουν να στείλουν 2 μοναχούς στο εξωτερικό, να ζητήσουν από τον κόσμο χορηγίες και προσφορές για να βοηθήσουν το μοναστήρι τους. Και έτσι αναλαμβάνει ο Κυπριανός μαζί με τον αθείο του το Χαράλαμπο να πάνε στη Μορδοβλαχία, να κάνουν εράνους, να μαζέψουν χρήματα, να έρθουν να στείλουν στο μοναστήρι να βοηθήσουν τον τόπο τους. Όταν κάποια στιγμή, μετά από 19 χρόνια, οι συνθήκες αλλάζουν και έρχεται στην Κύπρο ο Κυπριανός, γίνεται ο φύλακας άγγελος του τόπου, όπως λέει ένας περιηγητής, ένας Ισπανός περιηγητής, ο Αλίμπεϊς. Αυτό ήταν το ψευδώνυμο του. Ενθρονίστηκε ένα αρχιεπίσκοπος και επρόσφερε σε αυτόν τον τόπο πάρα πολλά. Έναν τα οποία επρόσφερε και έχει άμεση σχέση και με το μοναστήρι είναι το Πανκύπριο Γυμνάσιο. Το Πανκύπριο Γυμνάσιο ιδρύθηκε σε χώρο της Ιεράς Μονής Μαχαιρά, τον οποίο οι πατέρες, ο ηγούμενος και οι πατέρες πρόθυμα τον έδωσαν στον Αρχιεπίσκοπο να τον χρησιμοποιήσει, όπου έχτισε το Ελληνομουσείο, το σχολείο, το σημερινό Πανκύπριο Γυμνάσιο και το αφιέρωσε στην Αγία Τριάδα. Ακολούθως γίνεται ο μαρτυρικός του θάνατος και λέμε μαρτυρικός θάνατος διότι τον ανάγκασαν να λαξοπιστήσει. Υπάρχει μαρτυρία από έναν Γέρμανο Εβραίο, πρώην παπικών και μετέπειτα Προτεστάντη, τον Τζόζεφ Γουλφ, ο οποίος στην εποχή εκείνη ήταν παρόν και γράφει μέσα στις περιηγήσεις του ότι είπαν του αρχιεπισκόπου να λαξοπιστήσει και δεν εδέχτηκε. Οπότε έχουμε εδώ πέρα μαρτυρία πίστεως. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά λέει ότι εστάθηκε μπροστά σε όλους και τους λέει «Τέκνα, όπως εγώ κάμνω, κάμετε κι εσείς».
και έτσι τους συγκράτησε να μην αλλαξοπιστήσουν όλοι. Και έχουμε ιστορικές μαρτύρες ότι εκ των 480 αλλαξοπίστησαν 36 και κάποιοι από αυτούς επέστρεψαν πίσω εκ των υστέρων. Μετανόησαν και επέστρεψαν. Έτσι έχουμε ακόμα έναν Άγιο να τιμούμε και να χαιρόμαστε που τον έχουμε. Η προσφορά του μοναστηριού και η ιστορία του μοναστηριού συνδέεται άμεσα με τα εθνικά γεγονότα του 55-59 με τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ. Όταν τον αναζητούσαν στην περιοχή του Τροόδους ή στα Σπίγγια, που είναι στην καρδιά του Τροόδους περίπου, και για να γλιτώσει, προσπάθησε να βρει αλλού καταφύγιο. Και έτσι ήρθε στην περιοχή Μαχερά, όπου οι πατέρες του έδωσαν προστασία. Βρήκε ένα χώρο στο δάσος εκεί της περιοχής του Μαχερά και ετοίμασε το κρυσφύγετο του σε μικρή απόσταση από το μοναστήρι. Ερχόταν στο μοναστήρι, είχε ήδη κάμει και μία εγχείρηση σκόλικοειδίτιδος, οπότε ανέθελε και ανάρρωση. Και βρισκόμενος εδώ στο μοναστήρι, είχε την περίθαλψη των πατέρων. Και για την προστασία του, οι πατέρες ένα μοναχών, ο οποίος ήταν εδώ στο μοναστήρι, τον εφηγάδευσαν στην Ελλάδα, είναι υπέργυρος, βρίσκεται στην Πελοπόννησο, σε ένα γυναικείο μοναστήρι και είναι πνευματικός εκεί. Κάποιος αρχιμανδρίτης Χρύσανθος. Και στη θέση του έβαλαν τον Αυξεντίου. Του έμοιαζε και λίγο, τον έντυσαν με τα καλογερικά τα ρούχα και κάτω από τα ρούχα γίνανε τα πιστόγια. Οπότε μια μέρα, διότι εδώ ήταν πέρασμα για τους Εγγλέζους, ήρθε ο Εγγλέζος ο αξιωματικός και ο ηγούμενος τον εκάλεσε στο συνοδικό να τον κεράσει. Εκεί στο συνοδικό φώναξε τον Αυξεντίου και έφερε το δίσκο με το γλυκό, το παραδοσιακό που κάνουν εδώ στο μοναστήρι. Τον εκέρασε, ήταν έτσι και χλωμός λόγω και της ασθένειας του, ήταν και έτσι καταβεβλημένος. Του λέει ο αξιωματικός, εσύ, λέει, του φαίνεσαι καλός άνθρωπος. Λέει του, ναι, είμαι καλός άνθρωπος. Λέει του, αδείς τον Αυξεντίο να μου πεις, καλό, λέει του, να σου πω. Και έδωσε του την κάρτα του για να του πει ποιος όταν θα δει τον Αυξεντίο να τον ειδοποιήσει. Και άλλες φορές ήρθαν οι Εγγλέζοι και έκαναν εφόδους για να εντοπίσουν τον Αυξεντίο, αλλά δεν τα κατάφερα. Ο ηγούμενος με έξυπνους τρόπους προσπαθούσε και τον εγλίτωνε και τον Αυξεντίου και το μοναστήρι, διότι αν έβρισκαν τον Αυξεντίο θα ανατείνασαν το μοναστήρι στον αέρα. Ήρθε η ώρα όπου εντοπίστηκε ο Αυξεντίου. Μάζεψαν τους πατέρες και τους εκακοποίησαν, τους έδεραν, τους εχτύπησαν και έναν εξ αυτών τον εκρέμασαν ανάποδα από το μπαλκόνι για να μαρτυρήσει που ήταν ο Αυξεντίου. Και δεν εμαρτύρησε φυσικά. Και αυτό του εστίχησε πάρα πολλά, διότι είχε μέχρι το θάνατο του προβλήματα με την καρδία του. Τον εμείς τον εφτάσαμε αυτόν τον ιερό μόναχο, πατέρα Σάβας. Αφού εντοπίστηκε ο Αυξεντίου και μετά τον εσκότωσαν, τον έκαψαν ζωντανό, ήρθαν εδώ πέρα και πιάσαν όλους τους μοναχούς, τους εφυλάκησαν, έβαλαν περιορισμούς στο μοναστήρι και το μοναστήρι κράτησε και αυτόν το βάρος της εθνικής εισφοράς που απέναντι στον τόπο. Σήμερα με το καλό βρισκόμαστε εμείς, απόγονοι Αγίων Πατέρων, οι οποίοι έχουμε μπροστά μας και πάνω μας μια βαριά κληρονομιά, την οποία αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε και να συνεχίσουμε ως κατά το δυνατόν άξιοι διάδοχοι των προηγούμενων Αγίων Πατέρων μας. Εύχεστε. Και συντήρη εκ πάντων.
εδώ είναι η Παναγία μας. Πάνω, δεν φαίνεται τώρα διότι υπάρχει το πουκάμισο, πάνω στο πουκάμισο είναι σημειωμένο όπου υπάρχει η επιγραφή «Η Άγιος Ορίτησα». Ξεκινά έτσι εδώ, «Η Άγιο Σωρίτησα». Και είναι η Παναγία σε στάση δέησης, όπου παρακαλεί τον Κύριο, ο οποίος, όπως φαίνεται εκεί πέρα στο ελεφαντόδοντο, είναι από πίσω σε έναν ημικύκλιο που είναι πάλι ο Χριστός μας και στέλνει, παρακαλεί, δέεται, στέλνει και τις προσευχές των ανθρώπων στον Κύριο και τον παρακαλεί και μεσητεύει υπέρ όλου του κόσμου. Το πουκάμισο είναι καινούριο, είναι πολύ πρόσφατο. Έχει γίνει το 2015, διότι το παλαιό το πουκάμισο το έχουμε φυλαγμένο στο σκευοφυλάκιο και όταν είχαμε τα 800 χρόνια το 2001, ο μακαριστός ηγούμενος, ο πατήρ Αρσένιος, είχε τότε κάνει καινούριο πουκάμισο, το οποίο ήταν ασημένιο και το επιχρυσώσαμε. Όμως δεν είχε γίνει καλή επιχρύσωση, είχε κάποια προβλήματα και όταν προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε, δεν διορθωνόταν δυστυχώς. Και έτσι αναγκαστήκαμε να κάνουμε καινούριο, το οποίο το έκαναμε πρώτο 2015 πρόσφατα και πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι το τελικό, το τελευταίο. Πανέμορφο είναι όμως. Ναι, είναι πανέμορφο. Προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο το δυνατό γινόταν κάτι καλό για την Παναγία μας, διότι είναι η Παναγία μας. Και η πλατητέρα των ουρανών και ενδοξωτέρα συγκρίτως στο Σεραφή, οπότε θέλαμε κι εμείς να κάνουμε κάτι το πάρα πολύ ωραίο για την Παναγία μας. Και πραγματικά νομίζω ότι ο Θεός έδωσε πνεύμα Βεσελεήλη στον καλλιτέχνη να κάνει τέτοιον καλλιτέχνημα. Όπως το λέτε, ναι, όπως το λέτε. Επίσης, το προσκυνητάρι είναι του 1901. Είναι περίτεχνο. Έχουμε τρεις παραστάσεις θεομητορικές. Συνεπώς, το προσκυνητάρι έγινε για την Παναγία. Φαίνεται ότι το προσκυνητάρι έγινε για την Παναγία. Όταν είχαμε έρθει εμείς εδώ και οι πατέρες προηγουμένως, είχαν την εικόνα στο τέμπλο δίπλα από τον Κύριο στα δεξιά μας. Όταν πρόσφατα κάναμε μία ανακαίνιση του Καθολικού, σκεφτήκαμε να βάλουμε την Παναγία μόνη της να δεσπόζει, να την τιμήσουμε έτσι περισσότερο. Και όταν βάλαμε εδώ την Παναγία, είδαμε ότι είναι εδώ η θέση της. Ναι, εδώ είναι η θέση της. Εξάλλου σε όλα τα στα μοναστήρια, αν κοιτάξουμε, οι αρχαίες εικόνες πάντα δέσποζαν και ήταν σε ξεχωριστή θέση. Είναι το 1921, το οποίο το κατασκεύασε ένας κύριος και είναι και το μοναδικό έργο του, διότι μετέπειτα άφησε την τέχνη της ξυλογλυπτικής και ασχολήθηκε με την ιατρική. Έγινε μετά ο λεγόμενος γιατρακάς, δηλαδή ήταν μεγάλος γιατρός για την εποχή του. Γεώργιος από τη Χρυσίδαν, μια περιοχή στη Μεσαωρία. Και οι εικόνες του τέμπλου. Οι εικόνες του τέμπλου, οι παλαιές προέρχονται από μετόχια της Μονής, διότι έχουν επιγραφεί μεταξύ 1848 και 1851 και είναι έργα μαθητών του Κορνάρου. Αν κοιτάξουμε εικόνες του Κορνάρου που υπάρχουν στην Αρχιεπισκοπή και αν κοιτάξουμε και αυτές και τις συγκρίνουμε, θα δούμε ότι η τεχνοτροπία, ακόμα και ο σχεδιασμός είναι ο ίδιος. Αλλά φυσικά του Κορνάρου είναι πολύ ασύγκριτα στην εκτέλεση, σε συγκρίση με των μαθητών του. Έγινε ένα
ατύχημα, διότι υπήρχε κύριο ποιείον στο μοναστήρι και από το κύριο ποιείον τους έφυγε η φωτιά και επειδή ήταν τσακμάδες, δηλαδή ξύλα τα οποία στήριζαν τους τοίχους, με τη φωτιά εκάηκαν τα ξύλα και έπεσαν οι τοίχοι, όλο το οικοδόμημα έπεσε. Ο ναός, όταν καταστράφηκε το 1892, χτίστηκε ξανά μέχρι το 1900. Και εκείνη την εποχή οι κάτοικοι της Άλωνας είχαν έρθει εδώ στο μοναστήρι και είχαν συνδράμει οικονομικά και χειροναχτικά για την ανοικοδόμηση της Μονής Εκφάθρων. Οπότε έχουμε εδώ την επιγραφή των εγγενείων της Μονής και του Καθολικού, κυρεύοντος του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου, ενεκαινίσθη ο ναός ούτος υπό Μητροπολίτου Κυρινίας Κυρίλλου, δαπάνη Αθανασίου Οικονόμου, Χατζή Παπά Σάβα και Χατζή Χαραλάμπους εξ Άλωνας, τη 3η Ιουλίου 1905. Και αυτά τα μανουάκια είναι δωρεά, όπως επίσης και ο χώρος εκεί που ανάβουμε τα κεριά, είναι δωρεά άλλων ευτών. Οι Αλωνεύτες, το χωριό Άλωνα, βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το μοναστήρι. Όμως, όταν το 2005 είχαμε τα 100 χρόνια, τότε κάναμε μία έρευνα να δούμε για ποιον λόγο οι Αλωνεύτες από τόσο μακριά έρχονταν εδώ στο μοναστήρι για να βοηθήσουν τη Μονή και είχαν τόσες καλές σχέσεις. Και εκείνο το οποίο εντοπίσαμε ήταν ότι το μοναστήρι έχει στη Λευκοσία έναν παλαιό μετόχιν, το οποίο το έχτισε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός όταν ήταν οικονόμος στην Αρχιεπισκοπή. Εκεί σε αυτόν τον μετόχι μας, πολύ κοντά, υπήρχε συνοικία άλλων ευτών, οι οποίοι εργάζονταν στη Λευκοσία και οι οποίοι σχετίστηκαν με το μετόχι μας. Και μέσω του μετοχίου έμαθαν τα νέα και θέλοντας να συνδράμουν, διότι σχετίστηκαν με το μετόχι, έρχονταν στο μοναστήρι και χτίσαν το μοναστήρι. Και όταν μετά τη δεκαετία του 1960 θέλαμε να φέρουμε το νερό, ήρθαν αυτοί και μας βοήθησαν από τις πηγές που βρίσκονται πάνω στα κιούνια και φέραμε το νερό στο μοναστήρι. Οι τοιχογραφίες έχουν γίνει επί μακαριστού Παύλου, ο οποίος διατέλεσε ανηγούμενο στο Μαχαιράν από το 1988 μέχρι το 1993, όπου τον ενδιαδέχθη ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ως ηγούμενος. Ο ηγούμενος Παύλος έγινε Μητροπολίτης Κυρινίας και απεβίωσε. Ο Μητροπολίτης Λεμεσού διατέλεσε ηγούμενος από το 1993 μέχρι το 1999, όπου και εξελέγει ως Μητροπολίτης, και τότε ανέλαβε ως ηγούμενος στο μοναστήρι ο μακαριστός Αρσένιος, ο οποίος ήταν μαζί με τον Πατριάρχη Πέτρο σε εκείνο το τραγικό ατύχημα με το ελικόπτερο που έπεσε όταν ο Πατριάρχης πήγαινε στην επίσημη επίσκεψή του στο Άγιον Όρος. Τράπεζα είναι έργο του 1903. Είναι μαζί με τα άλλο το προσκυνητάρι που σας έχω αναφέρει του 1901. Από τις εικόνες τις παλές που σώθηκαν, οι οποίες είναι εικόνες που βρίσκονται σε μετόχια της Μονής, είναι και ο Τίμιος Πρόδρομος.
όπως είναι και η άλλη εικόνα εκεί του Κυρίου, που είναι πάρα πολύ σπουδές σε τεχνοτροπία και έκφραση. Το εκκλησάκι είναι αφιερωμένο στους Αγίους Πατέρες του Αγίου Όρους, όπως φαίνεται η εικόνα στο τέμπλο, και στους Αγίους Πατέρες της Μονής Μαχαιρά, που είναι οι Χτήτορες, οι Ουσιομάρτυρες, ο Ιερομάρτης, οι Γνωστοί. Είναι οι τέσσερις, ο Άγιος Νεόφυτος, Ιγνάτιος, Προκόπιος και Νήλος, οι δύο Ουσιομάρτυρες Γεράσιμος και Γεννάδιος και ο Άγιος Ιερομάρτης Κυπριανός. Λειτουργούμε σε αυτόν το εκκλησάκι καθημερινές μια φορά την εβδομάδα ή δύο αναλόγως όταν μπορούμε και το καλοκαίρι, διότι είναι αερικός ο χώρος και δροσερός. Και επειδή είναι αφιερωμένη η εκκλησία στους Αγίους Πατέρες, εδώ στην εικόνα του Χριστού εβάλαμε την επιγραφή «Ο Θεός των Πατέρων ημών». Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη παλαιά εικόνα. Ήταν μία έμπνευση. Εδώ σε αυτό το σημείο που σας δείχνω είναι περίπου το σημείο όπου ήταν το σπήλαιον και βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας. Τώρα εκεί έχει αγίασμα, αλλά είναι δύσβατος ο τόπος και επικίνδυνος, διότι έχουμε εντοπίσει και φίδια να κυκλοφορούν στην περιοχή. Στο βάθος είναι ένα ησυχαστήριο των ανταξιαρχών και εκεί πάνε οι πατέρες και κάνουν προσευχή και λειτουργία. Όπως βλέπετε κάτω, έχουμε και τα ησυχαστήρια μας. Τα ησυχαστήρια αυτά είναι αφιερωμένα το έναν στον Άγιον Ιωσήφ τον Μνήστορα, το πρώτο που βλέπουμε, πιο πίσω είναι του Τιμίου Προδρόμου και πιο κάτω είναι τον Αγίο Χαραλάμπος και Χριστοδούλου. Είναι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Νεομάρτυρος, το οποίο είναι πάνω από το οστεοφυλάκιο της Μονής και είναι πάνω από το παλαιό κημητήριο χτισμένο. Οι πατέρες εργάζονται στους κήπους. Στους κήπους έχουμε βότανα, τα οποία καλλιεργούμε βιολογικά και γίνονται τσάι. Και είναι και θεραπευτικά. Διότι από την παράδοση και από τις έρευνες τις οποίες είχαν κάνει οι παλαιοί άνθρωποι, έχουν εντοπίσει ότι κάποια βότανα ωφελούν στον οργανισμό, στο έναν όργανο του ή άλλα στο άλλο, στην καρδία, στην πίεση, στο σηκώτη, στο ένα στο άλλο. Οπότε καλλιεργούμε εδώ τα βότανα και τα χρησιμοποιούμε και τα πίνουμε τσάι για θεραπευτικούς σκοπούς. Επίσης υπάρχουν διάφορα άλλα δέντρα, έχουμε σιτσές, μυγές, ροδακινιές, λωτούς,
λίγο έτσι για τις ανάγκες της μονής. Όχι ότι καλύπτουν τις ανάγκες της μονής, αλλά περισσότερος ο λόγος που έχουμε τους κήπους είναι για να διακονούν οι πατέρες. Να διακονούν και να αγωνίζονται σε αυτόν τον στίβο, το οποίο βοηθά και στην προσευχή, βοηθά τον άνθρωπο και στην προσφορά και στην αγάπη της φύσης και στην αγάπη του Θεού. Διότι βλέποντας τη φύση, ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί στον Θεό. Η πρώτη θεωρία είναι η θεωρία των όντων και αυτό γίνεται μέσω της φύσεως. Ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι η φύση όλη δοξάζει τον Θεό και μπαίνει και αυτό στη δοξολογία του Θεού. Εδώ που βρισκόμαστε είναι ο Ανδριάντας του Αυξεντίου. Ο Ανδριάντας αυτός έγινε από τον κύριο Κοτσαμάνη, ο οποίος έκανε και τον Ανδριάντα του Μακαρίου που βρίσκεται στον Κύκχο. Έγινε το 1993 και τοποθετήθηκε εδώ, όταν ήταν ηγούμενος ο Μακαριστός Παύλος, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Κυρινίας, επί Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου του Πρώτου. Και πίσω δημιουργήθηκε και χτίστηκε ένα μουσείο που έχει μέσα προσωπικά αντικείμενα του ήρωα. Προχωρώντας εδώ στο βάθος, εκεί που κυματίζει η σημαία, όπως βλέπουμε, φαίνεται έτσι αμυδρός που κυματίζει, ήταν το σημείο όπου έγινε η θυσία του ήρωα. Κάτω εκεί οι Εγγλέζοι για 8 ώρες πολεμούσαν μαζί με τον ήρωα που βρίσκονταν στο Κρυσφύγετο και μετά, επειδή κατάλαβα ότι δεν μπορούσαν να το συλλάβουν, δεν ήταν διατεθειμένος ο ίδιος να παραδοθεί και ήδη δεν μπορούσαν να το συλλάβουν, γι' αυτό και με έναν ελικόπτερο έριξαν βενζίνη στον τόπο, μετά έριξαν κάποιες χειροβομβίδες, όπου τον ανατίναξα και τον έκαψα ζωντανό. Μαζί με τον Αυξεντίου ήταν και 4 άλλοι συναγωνιστές του, τους οποίους ο Αυξεντίου τους είχε μπει να παραδοθούν, να βγουν έξω. Μετά, σε κάποια στιγμή, όταν βγήκαν έξω και περίμεναν να βγει ο Αυξεντίου, είδαν ότι δεν έβγαινε. Και ο Αυξεντίου τους επιροβόλησε και τους είπε: «Μολό λαβέ, ελάτε να με πάρετε». Όταν έριξε τον πυροβολισμό και σκότωσε τον 19, τον Μπράουν, τότε ένας άλλος έριξε μια χειροβομβίδα και έγινε μια έκρηξη και σταμάτησε να πυροβολά ο Αυξεντίου. Τότε ο Αυγουστής Ευσταθίου, ο Ματρόζος, έτσι ήταν το ψευδόνυμο του, είπε ότι τον εσκοτώσετε. Του λένε πει είναι φέρμαστο. Και την ώρα που πλησίαζε στο Κρυσφύτολ, εφώναξε: «Μάστρε, εγώ είμαι, μεν πυροβολάς». Και όταν μπήκε μέσα, είδε ότι ο Αυξεντίου ήταν τραυματισμένος. Όχι σοβαρά, αλλά ήταν τραυματισμένος. Και του λέει: «Αυξεντίου, άφησε τώρα, τώρα έχουμε μάχη, δεν κοιτάζουμε τα τραύματα». Και έγιναν δύο. Οπότε άρχισαν και δύο να κάνουν μάχη. Και έτσι ξεκίνησε η μάχη και κράτησε 8 ώρες. Στο τέλος, όταν έριξαν την βενζίνη και μυρίστηκε ο Αυγουστής Ευσταθίου την βενζίνη και του λέει: «Μάστρε, να μας κάψουν ζωντανούς». Και έριξαν τις χειροβομβίδες τις εμπριστικές και άρχισαν να παίρνουν το φωτιά το Κρυσφύγετο, τότε ο Ματρόζος πετάχτηκε έξω και γλίτωσε. Ο Αυξεντίου όμως έμεινε μέσα και κάηκε. Κάθε χρόνο
απέναντι από το Κρυσφύγετο, σε ένα λόφο που είναι ακριβώς απέναντι, γίνεται η αναπαράσταση, αφηγούνται αυτή την εμπειρία την οποία είχαν εκεί μαζί με τον Αυξεντή, ειδικά ο Ματρόζος, διότι ήταν εκείνος που ήταν μαζί του μέχρι την τελευταία στιγμή. Εκεί πάνω που βλέπουμε πάνω στο λόφο υπάρχει ένα, φαίνεται από μακριά, σαν πουλί. Εκείνον εκεί το πουλί, τώρα εδώ που βρισκόμαστε δεν φαίνεται ολόκληρη η παράσταση, αλλά κάτω από το πουλί υπάρχει ένα στρογγυλόν όπου φαίνεται απανθρακωμένος ο Αυξεντίου και ότι εκείνον το πουλί το στέφι τον Αυξεντίου, είναι το πουλί της νίκης που στέφι τον Αυξεντίου. Εδώ είναι τα αντικείμενα τα οποία φορούσε ο Αυξεντίου μεταφιεζόμενος ως μοναχός στο μοναστήρι που εκερνούσε τους Εγγλέζους και τον έκρυβε ο ηγούμενος. Εδώ είναι το χρυσό του δόντι, το οποίο ήταν εκείνο που προσπαθούσε να εντοπίσουν ψάχνοντας στη Σιαγόνα τον πατέρο μέσα στις φορές, στις διάφορες που έρχονταν να κάνουν συνέρευνα οι Εγγλέζοι να εντοπίσουν τον Αυξεντίου, κοίταζαν τα δόντια τον πατέρο και ψάχνουν. Εδώ με τον πατέρα του, που ήταν μικρό παιδάκι. Και τούτη είναι η πιο χαρακτηριστική του. Έχω βιώσει τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Είχα την τύχη να κατάγομαι από την κοινότητα Καπέδων, που είναι πολύ κοντά στο Μαχεράν. Ο υπεύθυνος δε της ΕΟΚΑ στους Καπέδες είχε άμεση επαφή με τον Γρηγόρη Αυξεντίου, ο οποίος ήταν αδελφός της μάνας μου. Γι' αυτόν είχα την τύχη να τον γνωρίσω από κοντά. Ο ιερέας τότε των Καπέδων, παπά Αριστόδημος Χριστοφή. Για την ΕΟΚΑ ήταν ένας αγώνας που έγινε και στηρίχτηκε καθολικά από τον Κυπριακό Ελληνισμό. Είχε αποφασιστεί για να απαλλαγούμε από το ζυγό των Άγγλων, που ήμασταν απικία τότε της Αγγλίας.
Βεβαίως συμμετείχα από τον οικογενειακό μου περιβάλλον, γιατί όλοι υπηρέτησαν την ΕΟΚΑ. Με τροφοδοσίες των αγωνιστών, με απόκρυψη αγωνιστών στην κοινότητα και στην οικία μας. Είχαμε σαν καπέτες δύο κρυσφύγετα αγωνιστών της ΕΟΚΑ, τα οποία διατηρούνται μέχρι σήμερα και μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να τα επισκεφτεί. Εγώ θυμούμαι συγκεκριμένα την εβδομάδα που είχαν κυκλώσει ολόκληρη την περιοχή από Γούρι μέχρι Λιθροδόντα, ορεινή Μαχαιρά, για να ανακαλύψουν το κρυσφύγετο του Γρηγόρη Αυξηντίου. Τότε για μία εβδομάδα είχαν επιβάλει κατοίκον περιορισμού και είχαμε υποστεί τα πάντινα από τους Άγγλους, γιατί είχα συγκεντρώσει όλους τους κάτοικους των κοινοτήτων και τους ανέκριναν για να δώσουν μαρτυρία αν γνώριζαν για τον Γρηγόρη Αυξηντίου. Γι' αυτό έχει μείνει έντονα στη μνήμη μου και κυρίως στη μνήμη όλων της κοινότητας των Καπέδων, γιατί από τους Καπέδες τότε είχα συλληφθεί 8 άντρες, μεταξύ αυτών και ο αδερφός της μητέρας μου, παπά Αριστόδημος Χριστοφή. Αυτά έχουν μείνει στο μυαλό μου και θα παραμείνουν ενώ ζω, γιατί ήταν ίσως μία εβδομάδα η οποία έκρινε την πορεία του αγώνα της ΕΟΚΑ. Δεν φοβηθήκαμε ούτε για ένα λεπτό, γιατί όταν πάρεις απόφαση να αγωνιστείς για να ελευθερώσεις τον τόπο σου, νομίζω δεν χωράει να λιγοψυχήσεις. Είναι ότι το πιο ιερό μπορεί να πράξει ο άνθρωπος στη ζωή του. Θέλετε να μας επιτρέψετε μία μικρή ευλογία, ούτως ώστε να μας θυμάστε εδώ στις προσευχές σας την Παναγία και να εύχεστε και για το κανάλι του 4Ε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ξενάγηση, την αγάπη, τη φιλοξενία σας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλές δουλειές, καλές εκπομπές. Ο Θεός σας ευλογεί, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε την ευχή σας. Και εμείς σας δώσουμε κάποιες από τις εκδόσεις μας. Εδώ είναι το φωτογραφικό λεύκομα της μονής μας. Εδώ είναι ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας. Το ψαλτήριο, το οποίο διαβάζουν οι πατέρες, όλο το ψαλτήριο. Και αυτό είναι ένα σύντιν DVD για τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανών, ειδικό αφιέρωμα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Εμείς ευχαριστούμε. Να εύχεστε, να μας θυμάστε τις προσευχές σας. Καλό. Και ο Θεός βοηθός, καλή δύναμη. Την ευχή σας να έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είναι η Φιάλη. Κάνουμε ένα αγιασμό. Την Τρίτη του Πάσχα, ειδικό αγιασμό. Τρίτη του Πάσχα. Την Τρίτη του Πάσχα, διότι κάνουμε λιτανία μεγάλη γύρω από την εκκλησία, γύρω από το μοναστήρι ολόκληρο. Παίρνει περίπου 2,5 ώρες η λιτανία. Και την εικόνα της Παναγίας την κρατούν οι γυναίκες εν αλλάξ. Είναι η μοναδική φορά που δίνουμε στις γυναίκες και κρατούν την εικόνα της Παναγίας μας. Μπροστά μας είναι η εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και από κάτω υπάρχει ένα μεγάλο αρχονταρίκι για να φιλοξενεί τον κόσμο. Η εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά την εστήσαμε διότι κατά την ημέρα του Αγίου έγιναν οι κοινοβιοποιήσεις της Μονής και έγινε και η ενθρόνηση. Είχαμε γεγονότα της ενθρόνησης του Γέροντα, του Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου και του Ηγουμένου Αρσενίου. Και είναι κημητριακός ναός. Πίσω από την εκκλησία υπάρχει το κημητήριο της Μονής, το οποίο εκεί βρίσκεται και τα λείψανα ισορρός του Μακαριστού Ηγουμένου, διότι ισορρός του Μακαριστού Ηγουμένου μαζί με τη ισορρό του Πατριάρχου βρέθηκαν. Δίπλα-δίπλα. Και στο μέσο τους υπήρχε η εικόνα της Παναγίας που θα χάριζε
ο Πατριάρχης στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Όπω, μη μου πείτε. Ναι, και από την εικόνα τον ανακάλυψαν, ναι. Διότι έγινε αντανάκλαση, ναι. Πάνω στην εικόνα του ίδιου και είδαν και τη λάμψη και έτσι πήγαν και τη βρήκα. Ναι. Εδώ είναι η είσοδος της εκκλησίας και εδώ είναι το κημητήριο. Συ πρώτος ήλθες όδε υπακοής ζυγών αίρων, συ πρώτος εξημών Χριστό μετέστης χαίρων. Χριστού αγάπης πυρ, εν καθαρά καρδία σου ύψας, Χριστού πρόσωπο νυν καθοράς, υπακοής ζυγό αθλήσας. Σίγουρα βλέπει το πρόσωπο του Θεού, ήταν... Ναι, μαρτυρικό και ήταν και καθαρός. Αλλά σαν άνθρωπος ήταν αγνός, ήταν καθαρός, ήταν αγωνιστής. Αλλά ήταν και μαρτυρικός ο θάνατος του. Να έχουμε την ευχή του. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε και εμείς στην Ελλάδα να σας φιλοξενήσουμε. Πρώτα ο Θεός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχεστε. Σαν τον Ειρήνη. Στην ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο τόπος της θυσίας εδώ. Σκεφτείτε να είναι 4 άτομα εδώ πέρα, μένουν, να κοιμούνται. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι όταν είναι ο αγώνας τότε. Και να διατρέχουν τον κίνδυνο, είτε είναι χειμώνας εδώ, πού είναι ζεστή. Πώς να φωτίζονται το βράδυ αυτοί οι άνθρωποι. Και να κάθονται εκεί εδώ πέρα, μερικές φορές ήταν οι Άγγλοι στην περιοχή εδώ, δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Μπορούσαν να μείνουν μέρες. Δεν λαμβάνεστε πόσες δυσκολίες. Εδώ είναι σαν βράχος μέσα ή το έχτισαν το. Τα έχτισαν αυτά, έτσι όπως το βλέπετε, όπως το έφερα. Και μετά έβαζαν από πάνω αυτές τις πέτρες, να μην φαίνονται. Στη συνέχεια έκλειναν εδώ, είτε με θάμνους είτε με τέτοια πράγματα. Δεν το βρίσκες. Πρέπει να υπάρχει προσοχή να το βρεις αυτό το πράγμα. Και όταν έβαζαν σκυλιά για να. Ιδίως είχαν ανεχθρικούς σκύλους να ανακαλύψουν από τα ίχνη, έπαιρναν πιπέρι μαύρο και σκόρπιζαν στην περιοχή εδώ δίπλα. Ώστε δεν μπορούσαν τα σκυλιά να. Ήταν πιο έντονη η μυρωδιά από το πιπέρι, ναι, για δηλαδή να. Γιατί μην... όταν μυρίζονταν τα σκυλιά, μέσα πήγαινε στη μύτη του μέσα τα πιπέρια, αυτά έφυγαν πίσω. Και κρύτωνε. Εδώ έγινε μια προδοσία. Έψαχναν πολλές ώρες για να βρουν το φύγει εδώ. Οι μάχες κράτησαν 10 ώρες. Ένας πολεμούσε με χιλιάδες. Και τελικά δεν τα βγάζαν πέρα και ανακάλυψαν τη μέθοδο να τον κάψουν. Έχει σαν βενζίνη εδώ με ελικόπτερα, με αυτοκίνητα, με άνδρες πάνωπλους. Και ένας πολεμούσε. Και με τι πολεμούσε, με έναν. Νομίζω με έναν όπλο στένα αυτά τα. Του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και πάλι μια προδοσία τον ανακάλυψε, να λιώσει. Τρομερή είναι εδώ τότε. Και θυμούμε τα νύχτα που κάναμε, νομίζω ήταν της Απόκρεο ή της Τυρινής. Και καθίσαμε να φάμε στο σπίτι. Ήμουν μικρό παιδί, εγώ τότε ήμουν, νομίζω, 5η τάξη δημοτικού σχολείου. Και ανοίξαμε το ραδιόφωνο να ακούσουμε ειδήσεις. Και λέει τότε ο τρομοκράτης, υπαρχηγός της ΕΟΚΑ, πρόεδρος Αυξεντίου κλπ. Δεν έφαγε κανένας. Κανένας μας δεν έφαγε. Κόπηκαν τα πόδια μας όλων. Και εμείς ήμασταν μικροί, δεν μπορεί κατά, αλλά είχαμε την αντίληψη. Είδαμε τους γονείς μας εκεί αμέσως που άρχισαν να κλαίνουν. Thank you.
Σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές, γνωρίσαμε έναν τόπο σύμβολο για την Κύπρο. Ένα προσκύνημα με τεράστια προσφορά στην ελληνική Μεγαλόνησο, μια πνευματική και εθνική εστία που αποδεικνύει τον προαιώνιο και ακατάλυτο δεσμό του έθνους με την Εκκλησία. Στο σημείο αυτό, το πρώτο μέρος του οδηπορικού μας στην Κύπρο έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε θερμά τον πολύτιμο συνεργάτη του τηλεοπτικού μας σταθμού, καθηγητή κύριο Νίκο Νικολαίδη, για την πρωτοβουλία που ανέλαβε, την διάθεση, τον χρόνο και τον κόπο του, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το οδηπορικό.